Λίγες λοιπόν οι ευκαιρίες που έχει κάποιος να έχει αυτές τις συσκευές δίπλα-δίπλα, τόσο το P30 Pro όσο και το P30, και εάν είστε από αυτούς που βρίσκονται ακόμα σε δίλημα για το ποια από τις δύο να προτιμήσουν, φυσικά διατίθονται σε διαφορετικές τιμές αλλά έχουν και διαφορετικά specs, ήρθε η ώρα να τις δείτε και τις δύο μαζί και ίσως αυτό σας βοηθήσει να αποφασίσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα P30 και P30 Pro, τα οποία έχουμε σε διαφορετικά χρώματα στα χέρια μας. Βλέπετε, έχουμε το P30 Pro στο γνωστό Aurora χρώμα, ενώ το P30 το έχουμε στο Breathing Crystal, έτσι το αναφέρει η Huawei. Να δούμε τα παρελκόμενα των κουτιών τους. Ξεκινώντας με το P30, έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία θήκη σιλικόνης που προστατεύει τη συσκευή και ταυτόχρονα δεν κρύβει το χρωματισμό της, το ωραίο της design. Εδώ είναι λοιπόν το P30 με τη θήκη. Βλέπετε, προστατεύει και την κάμερα στο πίσω μέρος. Και τι άλλο έχουμε εδώ, έχουμε ακουστικά, έχουμε καλώδιο Type-C και έχουμε και τον Supercharge φορτιστή του P30, ο οποίος, όπως μπορείτε να δείτε, μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα modes, 18 watts, στα 22,5 watts και μπορεί να λειτουργήσει και τέλος στα, όπως μπορούμε να δούμε, 5V 4,5 Ampere, 4,5V 5 Ampere. Κάνει λοιπόν αρκετά γρήγορη φόρτιση. Ενώ να δούμε και τα παραλυκόμενα του P30 Pro, έχουμε και εδώ λοιπόν μία πάρα πολύ ωραία θήκη σιλικόνης, η οποία εκτελεί την ίδια προστατευτικό της καθήκον. Βέβαια το P30 Pro έχει κυρτή οθόνη στο πλάι, το οποίο σημαίνει ότι η θήκη έχει δυσκολότερο έργο, αλλά ταυτόχρονα είναι ακόμα πιο σημαντική για να μην σπάσει η οθόνη σε περίπτωση πτώσης. Έχουμε και εδώ καλώδιο Type-C και ακουστικά. Εδώ όμως έχουμε έναν διαφορετικό φορτιστή Supercharge με μεγαλύτερη ισχύ, ο οποίος όπως βλέπετε μπορεί να λειτουργήσει στα 40 watts, 10V 4 Ampere Max. Είναι λοιπόν ο ταχύτερος φορτιστής που έχει αυτή τη στιγμή η Huawei. Φυσικά δεν συνυπολογίζουμε τον φορτιστή που έχει ανακοινωθεί για το foldable τηλέφωνο της. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε να εστιάσουμε στις συσκευές αφού κάναμε το unboxing. Ξεκινώντας και πάλι με το P30, να βγάλουμε την θήκη της συσκευής. Βλέπετε το notch σταγόνα που διαθέτει στο πάνω μέρος. Βγάζουμε και την ζελατίνα της. Triple κάμερα στο πίσω μέρος, dual tone, dual LED flash. Να δούμε το βάρος που η εταιρεία το δίνει στα 165 γραμμάρια. 167 λέει εδώ η μικρή μας ζυγαριά. Έχει πάχος 7,6 χιλιοστά. Φυσικά μεταλλικό frame, έχουμε προστασία IP53 απέναντι στο νερό και τη σκόνη και η οθόνη του έχει διαγώνιο 6,1 ιντσών με 19.5:9 aspect ratio, υποστηρίζει HDR10, DCI-P3 και η ανάλυση της φυσικά είναι Full HD 1080x2340 pixels. Notch σταγόνα στο πάνω μέρος για το P30. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το Kirin 980, όπως και στο P30 Pro, το πιο ισχυρό chipset της Huawei αυτή τη στιγμή, με συνδυασμό RAM και αποθηκευτικού χώρου για την έκδοση που είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά να είναι 6 και 128. Αυτή είναι λοιπόν η έκδοση που θα βρείτε. Η τιμή της είναι 7,49 επίσημα στην Ελλάδα. Όσον αφορά την triple κάμερα στο πίσω μέρος, πιθανότητα τα ξέρετε, αλλά θα τα επαναλάβουμε. Έχουμε λοιπόν ένα setup με 40 MP αισθητήρα με wide φακό, face detection autofocus και laser autofocus. Έχουμε διάφραγμα 1.8 για τον wide φακό, τον απλό wide φακό της κάμερας αυτής. Έχουμε επίσης έναν ultra wide φακό, ο οποίος συνδυάζεται με αισθητήρα 16 MP και έχει και αυτός face detection autofocus. Και έχουμε και έναν τηλεφακό, τον βλέπετε εδώ, ο οποίος συνδυάζεται με αισθητήρα 8 MP, μπορεί να προσφέρει 3H optical zoom που είναι αρκετά καλό καθ' αυτό και έχει και face detection autofocus αλλά και optical image stabilization.
Να πούμε ότι μπορεί να κάνει λήψη 4K βίντεο η κάμερα του P30, Full HD στα 60 fps, και μπορεί να κάνει λήψη και του Super Slow Motion βίντεο στα 720p στα 960 fps. Όσο για τη selfie κάμερα που βρίσκεται εδώ μπροστά, μέσα στο notch, έχουμε αισθητήρα 32 MP, ο οποίος συνδυάζεται με φακό διαφράγματος 2 και μπορεί να κάνει λήψη βίντεο 1080p στα 30 fps. Dolby Atmos ήχος, από πλευρά συνδεσιμότητας σχεδόν τα πάντα, δεν θα λείψει τίποτα από το P30. Βλέπουμε εδώ, φυσικά τρέχει Android 9 με το EMUI 9.1. Και από πλευράς μπαταρίας έχουμε μία μπαταρία με χωρητικότητα 3650 mAh, η οποία προσφέρει αρκετά καλή αυτονομία. Βλέπετε εδώ λίγο και την κατασκευή του, γυάλινο εμπρός και πίσω μέρος, πολύ ποιοτική, και όπως είπαμε είναι διαθέσιμο εκτός από το Breathing Crystal χρώμα που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, σε Black και Aurora. Λίγο στην άκρη το P30, για να εστιάσουμε στη μεγάλη ναυαρχίδα, το P30 Pro, να του βγάλουμε τη θήκη. Κυρτή οθόνη στις πλευρές, αισθητά μεγαλύτερο σε μέγεθος από το P30, θα τα βάλουμε και δίπλα-δίπλα σε λίγο να τα δείτε κι εσείς. Εδώ φυσικά έχουμε και μεγαλύτερο βάρος, το οποίο αγγίζει τα 191 γραμμάρια, 192 δίνει η Huawei. Πάχος 8,4 χιλιοστά, είναι πιο παχύ λοιπόν από το P30, μπορείτε να διακρίνετε ίσως εδώ μικρή διαφορά στο πάχος, η οποία βέβαια εξαρτάται και από το σώμα κυρίως της συσκευής, αυτό είναι το πιο παχύ και όχι το πόσο έξω βγαίνει η κάμερα από το πίσω μέρος. Πιο βαριά λοιπόν η συσκευή, μεγαλύτερο πάχος και μεγαλύτερη σε διαστάσεις, όπως μπορείτε να δείτε, καθώς διαθέτει οθόνη 6,47 ιντσών OLED το πάνελ, και διαθέτει επίσης notch σταγόνα, αλλά είναι αρκετά πιο ψηλή σαν συσκευή, ενώ σε πλάτος η διαφορά τους είναι σχετικά μικρή, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ. Φυσικά τρέχει και αυτό Android 9 Pie με το EMUI 9.1, είναι και αυτό προστατευμένο απέναντι στο νερό και τη σκόνη, αλλά σύμφωνα με το IP68 πρότυπο, οπότε φοβόμαστε πολύ λιγότερο μη μας εκτεθεί στο νερό σε σχέση με το P30, και φυσικά υπάρχει αισθητή διαφορά εμφανής και όσον αφορά την κάμερά του. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η διάταξη της κάμερας στο πίσω μέρος, αλλού βρίσκεται και το flash, ενώ μεγαλύτερο είναι και το housing των καμερών. Έχουμε και εδώ λοιπόν στο πίσω μέρος triple κάμερα, αλλά με διαφορετικά specs που υπάρχουν μόνο για αυτή τη συσκευή. Kirin 980 στο εσωτερικό του. Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα διαθέσιμες δύο εκδόσεις, με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου, και με 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Οι τιμές τους, επίσημες τιμές στην Ελλάδα, αντίστοιχα είναι 949 και 1049 ευρώ. Και είναι διαθέσιμο και αυτό σε Breathing Crystal, Black και Aurora. Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας είναι το Aurora, ενώ το Crystal είναι όπως το P30 που κρατάμε στα χέρια μας. Από πλευρά συνδεσιμότητας έχουμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε φυσικά μεγαλύτερη μπαταρία, 4200 mAh η χωρητικότητά της, αρκετά μεγαλύτερη από του P30. Φυσικά προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ όπως είπαμε ισχυρότερος είναι και ο φορτιστής των 40W, που μπορεί να το φορτίσει 70% μέσα σε 30 μόλις λεπτά, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε διαπιστώσει και μόνοι μας κατά τη διάρκεια δοκιμής φόρτισης. Επίσης να πούμε ότι υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση το P30 Pro, αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Κοινώς μπορείτε να φορτίσετε ασύρματα μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση μέσω του P30 Pro. Η ασύρματη φόρτιση με την οποία μπορείτε να επαναφορτίσετε για την μπαταρία αγγίζει τα 15W με τον συμβατό φορτιστή φυσικά. Και να πούμε και λίγα πράγματα για την κάμερα, που επίσης τα ξέρετε, αλλά πάντα αξίζει να αναφερόμαστε σε κορυφαίες κάμερες. Ξεχωρίζει ο τηλεφακός στο κάτω μέρος, βλέπετε ότι είναι διαφορετικό το module, τετράγωνο σε σχέση με τα στρογγυλά που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε λοιπόν 40 αισθητήρα με wide φακό με διάφραγμα 1.6 που τραβάει τις κοινές φωτογραφίες.
Phase detection auto focus και optical image stabilization εδώ. Έχουμε έναν ultra wide φακό με 20 αισθητήρα, 2-2 διάφραγμα και phase detection auto focus, και έχουμε και τον τηλεφακό periscope με 8 megapixel αισθητήρα, ο οποίος μπορεί να μας δώσει αυτό το εκπληκτικό 50x hybrid zoom ή 5x optical zoom. Έχει και αυτός optical image stabilization και phase detection auto focus. Και έχουμε και την TOF 3D κάμερα που κρύβεται εδώ, time of flight, για πληροφορίες βάθους πεδίου. Είναι ένα πολύ ωραίο setup, εκπληκτικό, 4K βίντεο στα 30fps, Full HD βίντεο στα 60fps και 720p slow motion βίντεο στα 960fps. Selfie κάμερα στο εμπρός μέρος, μέσα στο notch σταγόνα, με αισθητήρα 32MP και F2 διάφραγμα, υποστηρίζει HDR και λήψη βίντεο 1080p. Εδώ είναι λοιπόν και οι δύο ναυαρχίδες της Huawei δίπλα-δίπλα, μπορείτε να τις δείτε. Μεγαλύτερο το P30 Pro, πιο ωραία αίσθηση λόγω της κυρτής οθόνης στο πλάι, πιο premium, και οι δύο συσκευές αδιάβροχες, αλλά το P30 Pro πιο αδιάβροχο εντός εισαγωγικών, πιο προστατευμένο. Διαφορά στην τιμή φυσικά, αλλά διαφορά και στα τεχνικά χαρακτηριστικά, διαφορά ακόμα και στην κάμερα, με το chipset να παραμένει το ίδιο και τον αποθηκευτικό χώρο και τη RAM να είναι ίδια ή να είναι υπέρ του P30 Pro ανάλογα με την περίπτωση. Σαφώς μεγαλύτερη αυτονομία για το P30 Pro, σαφώς πιο γρήγορη φόρτιση για το P30 Pro και δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται αυτή τη στιγμή μία από τις κορυφαίες ναυαρχίδες στην αγορά. Για όσους θέλουν μια πιο οικονομική επιλογή που διατηρεί όμως τα ισχυρά specs σε ένα βαθμό, υπάρχει και το P30. Αυτές είναι οι δύο ναυαρχίδες της Huawei, διαθέσιμες στην ελληνική αγορά. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίας.